Σε υγρό τάφο χιλιάδων μεταναστών που προσπαθούν να σωθούν από τη φρίκη του πολέμου, έχει μετατραπεί η Μεσόγειος και το εφετινό καλοκαίρι. Στα ανατολικά της Στήλου, κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά τη βύθιση δουλεμπορικού σκάφους. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσουν οι συνάδελφοι Σωτήρης Μπολάκης και Γιώργος Φελίδης. Γιώργο Φελίδη, όμως, να ξεκινήσουμε από σένα, καθώς έχουμε ανίποτη τραγωδία στα ανοιχτά της Λιβύης με πάνω από 200 νεκρούς. Μάρκο, μια ξύλινη βάρκα ήταν με περίπου 250 μετανάστες που προσπαθούσαν να φτάσουν σε ιταλικά χωρικά ύδατα. Βυθίστηκε 50 μόλις μίλια ανοιχτά της λιβυκής πρωτεύουσας Τρίπολης. Η ακτοφυλακή κατόρθωσε να διασώσει 16 από τους ναυαγούς, αλλά έχει ανασύρει μέχρι στιγμής 20 άψυχα κορμιά, μεταξύ των οποίων είναι και ένα νήπιο μόλις 18 μηνών. Οι υπόλοιποι που αγνοούνται ήταν στη συντριπτική τους πλειοψηφία πλειονότητα γυναίκες και παιδιά από την υποσαχάρια Αφρική, κυρίως από τις χώρες της Σομαλίας και της Ερυθρέας. Εκπρόσωπος του ναυτικού δήλωσε πάντως ότι συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες. Το φαινόμενο έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις πλημμυρίδας, καθώς η ιταλική τηλεόραση μεταδίδει ότι μόνο το τελευταίο 24ωρο το πολεμικό ναυτικό περισυνέλεξε 350 άλλους μετανάστες από τη Μεσόγειο στο πλαίσιο της επιχείρησης Μάρεν Νόστρουμ, ενώ στα στενά της Σικελίας σκάφη της ακτοφυλακής εντόπισαν και διέσωσαν 1.373 μετανάστες μέσα σε μία ημέρα. Ανάμεσα στους διασωθέντες υπήρχαν και τρεις διακινητές ψυχών που συνελήφθησαν μετά από μαρτυρίες ναυαγών ότι μόλις αντιλήφθηκαν ότι είχαν εντοπιστεί, προσπάθησαν να βυθίσουν τα πλοίαριά τους. Οι αριθμοί σοκάρουν, Γιώργο. Τώρα, Σωτήρη Μπολάκη, να έρθουμε σε σένα και να ξεκινήσουμε με τις εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα το πολεμικό ναυτικό από τη διάσωση μεταναστών ανοιχτά της Ρόδου. Έτσι ακριβώς είναι. Το πολεμικό ναυτικό που έχει ρηχθεί και αυτό στη μάχη για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος πλέον που έχει λάβει ήδη εδώ και πολύ καιρό εκρηκτικές διαστάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα στα θαλάσσια σύνορα της χώρας μας με την Τουρκία. Βλέπουμε τώρα τις προσπάθειες ενός σούπερ πούμα του πολεμικού ναυτικού να μπορέσει να περισυλλέξει ανοιχτά τη Ρόδου σε όχι ιδιαίτερα καλές καιρικές συνθήκες. Εδώ δεν φαίνεται καλά, αλλά από ό,τι πληροφορηθήκαμε είχε αρκετό κυματισμό. Mm-hmm. Μία ψαρόβαρκα που είχε ξεκινήσει από τη Συρία, 15 μετανάστες, Σύριοι μετανάστες μέσα. Οι διασώστες κατεβαίνουν και έναν-έναν, προσπαθούν να τους ανασύρουν από την ανεξέλεγκτη, από τη βάρκα η οποία πλέει ανεξέλεγκτα στα νερά του Αιγαίου. Βλέπεις εδώ πώς με τον κυματισμό προσπαθεί να στερεωθεί πάνω στη βάρκα ο διασώστης, πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες. Κάτω από αυτό το σκέπαστρο, να πούμε, Μάρκο, ότι υπάρχουν και άλλοι μετανάστες. Φοράνε όλοι σωσίβια, ευτυχώς, από ό,τι είδαμε. Και έναν έναν τώρα, με τον κυματισμό και τον αέρα να τον ταλανίζει πότε δεξιά, πότε αριστερά το διασώστη μαζί με τον μετανάστη, να προσπαθούν οι άνδρες πάνω από το ελικόπτερο να τους ανεβάσουν πάνω. Θα δούμε στο τέλος ότι όλοι περισυνελέγησαν σόι, μπήκαν μέσα στο ελικόπτερο. Και στη συνέχεια η βάρκα βέβαια βυθίστηκε, γιατί είναι πάγια τακτική και των διακινητών τους, οι οποίοι παίρνουν πάρα πολλά χρήματα για αυτή την υπόθεση, να βυθίζουν τις βάρκες, να ανοίγουν τρύπες, έτσι ώστε να αναγκάζονται οι αρχές να σπέβουν για να τους σώσουν. Και αξίζουν συγχαρητήρια οι άνδρες του πολεμικού ναυτικού, διότι καταβάλουν υπεράνθρωπη προσπάθεια για να σώσουν έναν τους ανθρώπους αυτούς που κινδυνεύουν. Σωτήρη, καθημερινά όμως έχουμε εκατοντάδες περιστατικά διάσωσης μεταναστών στο Αιγαίο. Καθημερινά. Και τι εννοούμε με αυτό, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Σε έναν υπολογισμό που έκανα, ακόμη έρχονται τα δελτία από το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Ακτοφυλακή, σε έναν υπολογισμό που έκανα, περισσότεροι από 300 πλέον είναι οι διασωθέντες μετανάστες μόνο από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αντιλαμβάνεις λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Για παράδειγμα, είχαμε στην Τήλο χθες το πρωί ένα αεροσκάφος το οποίο ήταν έτοιμο να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Ρόδου, να βλέπει από ψηλά φωτιά μέσα στη θάλασσα σε σκάφος. Ενημερώνεται αμέσως ο πύργος ελέγχου, αμέσως το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος, σπέβδουν πλωτά και τι βλέπουν? Βλέπουν μετανάστες οι οποίοι προσπαθούν να γλιτώσουν από τη μία τη φωτιά και από την άλλη από τον πνιγμό. Τελικώς διασώζει το λιμενικό 40 άτομα, ένας όμως δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Σήμερα το πρωί, μόνο στοιχείο, είχαμε τη διάσωση 46 μεταναστών, τους οποίους μάλιστα μόλις τους εντόπισε το λιμενικό σώμα και εκεί οι διακινητές είχαν συμβουλέψει εντός εισαγωγικών τους μετανάστες να τρυπήσουν τη βάρκα. Άρχισε λοιπόν να βάζει νερά η βάρκα, έσπευσαν και εκεί τους έσωσαν. Το μεσημέρι, την ίδια μέρα, πάλι σήμερα,
Είχαμε ακόμη 22 πάλι στοιχείο. Ενδεικτικά στη Σύμη 43 μετανάστες, εκεί συνελήφθησαν και οι δύο διακινητές. Και μάλιστα είχαμε και καταδίωξη του ιστιοφόρου σκάφους με το οποίο προσπάθησαν να μπουν στην Ελλάδα. Είναι όμως καθημερινά τα περιστατικά. Δυστυχώς, σύμφωνα με τους αναλυτές, η Μεσόγειος έχει μετατραπεί σε θάλασσα του θανάτου για τους μετανάστες. Σας ευχαριστώ και τους δύο θερμά.